Τον φάκελο του έργου της εγκατάστασης δεξαμενής καυσίμων στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων το 1993, η οποία έχει μείνει σε αχρηστία, διαβίβασε ήδη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, ενώ την παρέδωσε και χέρι με χέρι στον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, Θάνο Βούρδα, σε μια προσπάθεια με κάποιες απαραίτητες εργασίες συντήρησης και με την Περιφέρεια μάλιστα να προτίθεται να αναλάβει και το κόστος να μπορέσει να καταστεί λειτουργική, ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα που απασχολεί τους τελευταίους μήνες τους τοπικούς φορείς. Την ίδια ώρα, Περιφερειάρχης Υπήρου και στον απόϊχο τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο τη Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων τη Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία, Βασίλη Αλεβιζόπουλο, την περασμένη Τετάρτη, φαίνεται να υιοθετεί το μοντέλο που θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση να αναλαμβάνει ειδικό ρόλο στο αεροδρόμιο. Ο κ. Καχρημάνης, αναφερόμενος στο θέμα των καυσίμων και κυρίως τη υπάρχουσα δεξαμενή, έργο το οποίο είχε υλοποιήσει με την επαγγελματική του ιδιότητα, αναφέρθηκε στις εργασίες που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου η δεξαμενή να αποκτήσει τις σύγχρονες προδιαγραφές που απαιτούνται. Πρόσθεσε ότι η περιφέρεια και οι εμπλεκόμενοι δήμοι και κυρίως οι Ιωαννιτών και Ζήτσας, που έχουν στα διοικητικά του όρια το αεροδρόμιο, θα μπορούσαν να παίξουν έναν ειδικό ρόλο προς την ιδιοκτησία του αερολιμένα, ώστε να αξιοποιηθεί προς όφελος τόσο της Υπήρου όσο και της Νοτιοαλβανίας. Είχαμε μία συνάντηση με στελέχη συνδικαλιστικά της πολιτικής αεροπορίας. Εμείς ως Περιφέρεια Υπήρου μας ενδιαφέρει τα μέγιστα το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Μάλιστα σε αυτές τις μέρες που σκεφτόμουν τι μπορούμε να βοηθήσουμε στην όλη κατάσταση, γιατί βλέπαμε τα διάφορα που γίνονται, θυμήθηκα ότι ως ιδιώτης επαγγελματίας το γραφείο μου είχε φτιάξει τις δεξαμενές στο χώρο του αεροδρομίου το έτος 1993. Αυτές οι δεξαμενές μέχρι σήμερα δεν δούλεψαν ποτέ. Παρακάλεσα τους τέους συναδέλφους μου, οι οποίοι έχουν και το προσωπικό μου αρχείο, γιατί εγώ πλέον δεν εργάζομαι εδώ και πολλά χρόνια, να πάνε να δούνε τι απαιτείται και να βρουν και το φάκελο. Έτσι, αφού βρήκαμε το φάκελο που γράφει μεν Ολυμπιακή Αεροπορία, αλλά εκείνα τα χρόνια Ολυμπιακή Αεροπορία και Πολιτική Αεροπορία ήταν ταυτόσημα, καθώς οι επιβλέποντες στο έργο ήταν υπάλληλοι της Πολιτικής Αεροπορίας και από εκεί πληρωθήκαμε. Βρήκαμε και τη μελέτη την οποία διαβιβάσαμε στο Υπουργείο και χτες την παρέδωσα και προσωπικά στον κύριο Βούρδα και είδαμε ποιες εργασίες αυτή τη στιγμή απαιτούνται. Παράδειγμα, θέλει εποξιδικές ρητίνες μία στρώση ξανά οι δεξαμενές από ειδικό συνεργείο. Θέλει ένα καινούριο φίλτρο εκεί που περνάει το καύσιμο, γιατί μετά από τόσα χρόνια αδράνειας δεν δούλεψαν ποτέ οι δεξαμενές. Μπορεί να έχουν διάφορους μικροοργανισμούς και αυτά είναι φίλτρα ακριβίας. Θέλει αλλαγή πιθανόν η αντλία καυσίμων και επίσης έλεγχος των γιώσεων την ώρα που γίνονται, είτε το βιτιοφόρο θα βάζει τα καύσιμα, είτε θα φορτώνουν τα αεροπλάνα. Θεωρώ ότι και αυτό μπορεί να γίνει και εμείς στη συζήτηση που θα προκαλέσουμε με τον κύριο Δήμαρχο, με τον οποίο επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά, εγώ θέτω το θέμα ότι η Περιφέρεια με τους Δήμους που εμπλέκονται στο θέμα του αεροδρομίου μπορεί να μπουν και να έχουν ειδικό ρόλο, αφού συζητήσουμε με το Υπουργείο, ως προς και την ιδιοκτησία και τις μικροσυντηρήσεις που άλλωστε εμείς κάναμε για τα μεγάλα έργα, και θα βρεθεί τρόπος αυτό το αεροδρόμιο να είναι πλέον, φαίνεται μετά την Ιόνια, μετά την Εγνατία, ότι αυτό πρέπει να παίξει το ρόλο του, και καθημερινά ακούμε διάφορες και διαβάζουμε εταιρείες που θέλουν να έρθουν να φέρουν κόσμο στην περιοχή. Άλλωστε έχουμε πει ότι αυτό παίζει ρόλο και για την Ήπειρο και για το κομμάτι της Ήπειρου που βρίσκεται στην Νότια Αλβανία. Πλην της Περιφέρειας και των Δήμων Ιαννιτών και Ζήτσα, σύμφωνα με τον κύριο Καχρημάνη, και η Παιδιπήρου θα μπορούσε να έχει την δική της συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια. Έχουν 21 αεροδρόμια τα οποία δεν έχουν περάσει σε ιδιωτικό φορέα. Καταλαβαίνετε ότι ο καθένας θέλει να νικήσει η ομάδα του. Εμείς όμως θέλουμε να νικήσει η Ήπειρος. Και γι' αυτό η πρόταση δικιά μου είναι ότι πρέπει η περιφέρεια που την ενδιαφέρει η ανάπτυξη του τόπου μαζί με τους Δήμους, είπα των Ιωαννιτών και της Ζήτσας που είναι μέσα στα όρια τους, αλλά και
πιθανόν και της τοπικής ένωσης Δήμων να έχουν λόγο στο θέμα της χρήσης. Από εκεί και πέρα, παράδειγμα, μπορεί να αποφασιστεί να γίνει ζήτη οτιδήποτε. Εμάς μας ενδιαφέρει να φέρουμε κόσμο στο αεροδρόμιο. Και αυτό θα το κάνουμε. Βλέπετε, συμμετέχουμε σε εκθέσεις να διαφημίσουμε τον τόπο μας. Βλέπετε, συμμετέχουμε σε εκθέσεις που θέλουμε να περάσουμε την εξωστρέφεια στα προϊόντα μας. Αυτό θεωρώ ότι είναι και ένας τρίτος πόλος μετά τους δρόμους που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος. Ο Περιφερειάρχης επαναδιατύπωσε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια προκύπτει από διάφορες ενέργειες η συνειδητή εγκατάλειψη του αεροδρομίου. Το αεροδρόμιο του Ακτίου έχει πάρει το δρόμο του. Το αδύνατο σημείο σήμερα είναι το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, το οποίο βάλεται από όλες τις πλευρές. Και δεν είναι τυχαίο, σας το έχω πει και στο παρελθόν, ότι βάλανε μελέτη ή ταμή ηλεκτρομηχανολογικών, η οποία δεν είχε καμία σχέση με το αεροδρόμιο. Εμένα αυτό μου δίνει το δικαίωμα να ψάχνουμε λίγο περισσότερο. Και ούτε ακούσατε μέχρι σήμερα ότι υπήρχαν δεξαμενές οι οποίες μπορούσαν να είχαν συντηρηθεί τόσο καιρό και να είχαμε λύσει και το θέμα πώς θα έρχονται τα καύσιμα και αν μην χρειάζεται να έχει μια ειδική εταιρεία η οποία θα φέρει τις δικές της εγκαταστάσεις στα Γιάννη. Με αφορμή τέλος την παράδοση στην κυκλοφορία του συνόλου της Ιόνιας Οδού, ο κ. Κακριμάνης επανέλαβε την Αναγιώτα για την συνέχιση του αυτοκινητοδρόμου μέχρι την Κακαβιά, αλλά και για την σύνδεσή του με την Πρέβεζα και την Αμβρακία. Παραδόθηκε χτες το κομμάτι το τελευταίο της Ιόνιας από τον κόμβο της Κοσμηράς μέχρι το Αντίριο. Αυτό είναι κάτι ευχάριστο, είναι μια νέα εποχή για μας, αλλά όπως είπαμε και χτες στον Υπουργό και σ' άλλα μεγιά, θέλω να πω ότι άμεσα θα φανεί ότι είναι επίγον ο δρόμος αυτός να μην μείνει στον κόμβο της Κοσμηράς, αλλά να περάσει από το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Αλλιώς θα υπάρχουν τεράστια θέματα στη λειτουργία του κομματιού από τον κόμβο Κοσμηράς μέχρι τον κόμβο Εγνατία Οδός και Εθνική Οδό Ιωαννίνων Άρτας. Μιλήσαμε με τον κύριο Υπουργό και με τον κύριο Γενικό Γραμματέα και για το κομμάτι τι θα γίνει από τα Γιάννα μέχρι την Κακαβιά. Άλλωστε έχουμε μια σειρά έγγραφα, όπως επίσης και για το κομμάτι Καμπή Γέφυρας Καλογύρου Πρέβεζας. Τους είπαμε τι έχουμε προγραμματίσει εμείς στις δικές μας πιστώσεις και επίσης μιλήσαμε και για το κομμάτι της Αμβρακίας, αλλά και το τι θα γίνει από την Ιγουμενίτσα, που δυστυχώς δεν υπάρχουν όρημα έργα, όρημες μελέτες μάλλον, προς τα Μαυρομάτι.